Θεωρώ ότι στο ζήτημα της έρευνας, της τεχνολογίας, των καινοτόμων επιχειρήσεων, των υποτροφιών, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα αυτά τα χρόνια, μέσα στην κρίση και ιδιαίτερα τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Δεν το εκτιμώ πέραν από τους αριθμούς και πέραν από την κοινή γνώμη η οποία έχει διαμορφωθεί σε όλους όσους ασχολούνται, γνωρίζουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, τις ανάγκες αλλά και την ανταπόκριση σε αυτές τις ανάγκες που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας και από τα σχετικά προγράμματα. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα, δηλαδή για πρώτη φορά είναι σταθερά πάνω από το 1% 100, το κονδύλι το οποίο δίδεται ετησίως και υπερεύει τα 2 δισεκατομμύρια το 2017. Υπάρχει μια συστηματική συνέργεια και συμβολή και του ιδιωτικού ε, τομέα στην ε, έρευνα, στις ε, καινοτομίε, Ενώ το 2004, πάνω στο θρίαμβο της ε, ε, ελληνικής επικράτειας, έτσι όπως θεωρούσαν πλαστά ε, ότι το βίωναν οι συμπολίτε μας, ήταν στο μισό δηλαδή μόλις στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το κονδύλι για την έρευνα. Είναι σαφή τα σχέδια που υπάρχουν για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της έρευνας και όλων των εστειών, των δημιουργικών εστειών για έρευνα, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και αυτό που τρέχει και του επόμενου και κυρίως η υποστήριξη με όλα τα μέσα η οποία πρέπει να συνεχιστεί στη λεγόμενη οικονομία της γνώσης ιδιαίτερα με την αύξηση των υποτροφιών και με ένα εθνικό δίκτυο για σύγχρονες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς, για συνέργειες, για επαφή με το εξωτερικό, με μεγάλη εξωστρέφεια και για στήριξη των νέων επιστημόνων. Πραγματικά πιστεύω πως είναι ένα από τα ισχυρά όπλα της διάθεσης, της θέλησης και της οπτικής με την οποία η παρούσα κυβέρνηση κινήθηκε σε ένα πολύ κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας μας και για το μέλλον των παιδιών μας.